Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σε έναν γάτο, αγαπητοί φίλοι, στη Σαλαμίνα, με τον οποίο κατά κάποιον τρόπο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια σχέση μεταξύ μας και με έχει προβληματίσει, διότι ο γάτος είναι άγριος και βγάζει μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ήχο κάθε φορά που τον πλησιάζω, κάνει έτσι μια βία, ας πούμε, είναι πολύ επιφυλακτικός, νιαουρίζει και λίγο, αλλά πάντα κάνει αυτό τον επιθετικό ήχο. Περισσότερο βγάζει αυτή την επιθετικότητα, που θα μπορούσαμε να την πούμε αμυντική επιθετικότητα, παρά το νιαούρισμα, το οποίο έχει και ένα στοιχείο παρακαλετού. Δηλαδή λέει με το παρακαλετό, σε παρακαλώ δώσε μου να φάω, πεινάω. Αλλά με την αμυντική επιθετικότητα είναι σαν να μου λέει πρόσεξε μην τυχόν και μου κάνεις κακό γιατί σε έφαγα. Έτσι λοιπόν αυτός ο γάτος έχει αυτή την επιθετική αμυντική στάση και σκέφτηκα ότι μια ανάλογη στάση τηρούν στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και οι άνθρωποι. Και για ποιο λόγο? Διότι όπως και ο γάτος δεν έχουν βιώσει την οικειότητα, το πλησίασμα, το άγγιγμα, την επαφή, την επικοινωνία. Εάν λοιπόν ένα μικρό παιδί ζει και μεγαλώνει σε ένα σπίτι κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι δεν εκδηλώνουν τρυφερότητα και στοργή και αποδοχή και κατανόηση και δεν εκφράζονται με άγγιγμα και αγκαλιά και τρυφερότητα και σωματική επαφή, τότε όταν το παιδί θα μεγαλώσει στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή θα έχει μία δυσκολία στο να πλησιάσει τους άλλους, να τους εμπιστευθεί και να δημιουργήσει μία σχέση οικειότητας. Δεν θα κάνει βέβαια τον θόρυβο που κάνει ο γάτος, αυτόν τον ήχο, ούτε θα βγάλει νύχια, ούτε θα πάρει αυτή τη στάση την επιθετική που στην ουσία είναι αμυντική. Δεν θα το κάνει αυτό ένας άνθρωπος, αλλά δεν θα επιτρέψει στους άλλους να τον πλησιάσουν πραγματικά. Θα είναι, όπως λέμε, θωρακισμένος. Θα έχει ισχυρές άμυνες και έναν υπέρμετρο εγωκεντρισμό, ο οποίος δεν θα του επιτρέπει να έρθει σε σχέση οικειότητας με τον άλλον. Οπότε, μιλάμε για ένα σοβαρό πρόβλημα. Διότι, πώς αλλιώς να ονομάσουμε, αν όχι ένα σοβαρό πρόβλημα, αυτή τη δυσκολία να έρθεις κοντά στον άλλον? Πώς αυτό το παιδί το οποίο μεγάλωσε σε ένα κλίμα όπου απουσίασε η αγάπη θα μπορέσει μετά να ζήσει την αγάπη, να εκδηλώσει την αγάπη και να την αποδεχθεί, να πάρει και να δώσει αγάπη? Είναι σχεδόν αδύνατον. Βέβαια, σκέφτομαι με τον γάτο και ήδη έχω ξεκινήσει έναν πειραματισμό όπου αφού πολλές φορές του έχω δώσει φαγητό, τώρα κρατάω το φαγητό, ας πούμε ένα κομματάκι ψαράκι ή ένα κομματάκι κρέας, το κρατάω στο χέρι και κάθομαι εκεί και περιμένω να έλθει, να το πάρει δηλαδή από το χέρι μου το κομματάκι. Αλλά εκείνος πλησιάζει, αλλά είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός, δεν θέλει να το πάρει. Μάλιστα έχει και μία άλλη τάση. Εάν του πετάξω το κομμάτι, στην αρχή ιδίως το έπαιρνε και αποσυρώταν, πήγαινε 3-4 μέτρα παραπέρα να το φάει μόνος, δηλαδή να είναι ασφαλής. Μακριά μου ένιωθε την ασφάλεια, ενώ κοντά νιώθει την επικινδυνότητα. Βέβαια, δεν είναι μόνο ότι δεν έμαθε να δέχεται την τροφή ή το χάδι ο γάτος από κανέναν, αλλά είναι πολύ πιθανόν να έχει φάει και κάποιες κλωτσιές ή να τον έχουν καταβρέξει ή να τον έχουν κυνηγήσει οι άνθρωποι και γι' αυτό το λόγο φοβάται και είναι θωρακισμένος, όπως και οι θωρακισμένοι άνθρωποι οι οποίοι αμήνονται στις επικοινωνίες και δεν μπορούν να δεχθούν την αγάπη και να δώσουν την αγάπη, δεν μπορούν να έρθουν κοντά, είναι πάντα μόνοι.
ακόμη και όταν είναι μαζί με τον άλλον, δεν αφήνονται, δεν εγκαταλείπονται. Είναι οχυρωμένοι, είναι θωρακισμένοι, είναι φοβερά επιφυλακτικοί. Με το πείραμα αυτό που κάνω όμως, όπως ανέφερα πριν, που περιμένω να έρθει ο γάτος να το πάρει από το χέρι μου, πιστεύω ότι 1, 2, 3, 4, 5, 10 φορές κάποια στιγμή θα το πάρει. Κάποια στιγμή θα το πάρει από το χέρι μου. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο πέρασμα, μια μεγάλη νίκη για αυτόν, να το κατορθώσει, να με εμπιστευθεί, να το πάρει από το χέρι μου. Και μετά θα πρέπει να γίνει ένα άλλο πέρασμα, να δεχθεί, να τον αγγίξω, πάντα με τη βοήθεια της τροφής, και μετά να τον αγγίξω χωρίς να υπάρχει τροφή, να δεχτεί το χάδι. Αυτό είναι το μεγάλο βήμα. Θα χρειαστεί χρόνος για να γίνει κάτι τέτοιο, διότι είναι φοβισμένος και θα χρειαστεί να ξεπεραστεί, να υπερβαθεί αυτή η εμπειρία της ανασφάλειας και του φόβου, ότι εγώ είμαι ένα πιθανό ερέθισμα κινδύνου, θα τον εβάλω σε μπελά, θα τον βάλω σε κίνδυνο, θέλει να με αποφύγει, είναι επιφυλακτικός. Πώς λοιπόν θα πάρει την τροφή και μετά το άγγιγμα? Βέβαια και ο καλός λόγος μετράει, το να του μιλήσεις γλυκά και τρυφερά, κάτι καταλαβαίνει. Όπως και οι άνθρωποι, κάτι καταλαβαίνουν από τον γλυκό λόγο. Αλλά εάν από την παιδική τους ηλικία έχουν δεχθεί αρνητικές συμπεριφορές, ενοχλητικές συμπεριφορές από τους άλλους, αν έχουν υποστεί απόρριψη και επιθετικότητα, είναι δύσκολο μετά να εμπιστευτούν τους άλλους. Γι' αυτό, εάν γνωρίζουμε ένα τέτοιο άνθρωπο ο οποίος είναι επιφυλακτικός, αντί να τον κρίνουμε λέγοντας ότι αυτός είναι στον κόσμο του, ότι αυτός δεν ξέρει και δεν θέλει να επικοινωνήσει, ότι είναι μόνο μέσα στον εαυτό του, ότι είναι ντουβάρι, ότι είναι φτιαγμένος από πέτρα ή οτιδήποτε άλλο, αντί να τον κρίνουμε, μπορούμε να τον κατανοήσουμε με τη βοήθεια του γάτου κιόλας, να καταλάβουμε και τον άνθρωπο ότι είναι επιφυλακτικός επειδή είναι φοβισμένος και είναι τρομαγμένος και θα χρειαστεί τώρα να εξασκηθεί στο να αποδέχεται, να κάνει μια εξάσκηση στο πλησίασμα, να μάθει να έρχεται κοντά για να μπορέσει να ανοιχτεί, να βγάλει προς τα έξω συναισθήματα, που είναι και ένα μεγάλο ζητούμενο στον χώρο της ψυχοθεραπείας, να μπορέσω να εκφράσω, να εκδηλώσω αληθινά και αυθεντικά συναισθήματα, οποιαδήποτε και αν είναι αυτά, και βέβαια με αποκορύφωση να μπορέσω να δεχτώ συναισθήματα αγάπης και να εκφράσω τα συναισθήματα της αγάπης. Αλλά θα χρειαστεί χρόνος ώστε να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι ο άλλος δεν είναι η κόλασή του, αλλά είναι ο παραδεισός του. Θα χρειαστεί να συνειδητοποιήσει ότι ο άλλος δεν είναι ένας κίνδυνος, αλλά είναι μία δυνατή ενδυνάμει παρηγορία. Ο άλλος μπορεί να με παρηγορήσει, μπορεί να είναι πηγή χαράς, μπορεί να με βοηθήσει να νιώσω καλύτερα. Βέβαια, πώς μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος που είπαμε από μικρό παιδί έχει δεχτεί αρνητικά ερεθίσματα από το περιβάλλον, είτε απόρριψης, είτε επιθετικότητας ή οτιδήποτε άλλο, και πώς μπορεί ένας άνθρωπος να εμπιστευτεί τους άλλους όταν ίσως όχι στην παιδική ηλικία αλλά στην εφηβική ή στην ενήλικη ζωή έχει υποστεί συνεχείς ματαιώσεις από τους άλλους, εχθρικές και επιθετικές συμπεριφορές όταν οι άλλοι του φέρονται άσχημα. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να τα ξεπεράσει όλα αυτά και να υπερβεί τα συναισθήματα αυτά της ματέωσης και της απογοήτευσης και τα τραύματα αυτά να τα ξεπεράσει, ώστε να κάνει ένα νέο άνοιγμα ελπίδας, θα λέγαμε, για επικοινωνία. Να μπορέσει και πάλι να δοκιμάσει, να ζήσει την κοντινότητα, εάν τον έχουν πληγώσει πολύ. Γι' αυτό το λόγο κι αν ένας ερωτευμένος μετά από μία σχέση μακροχρόνια απορριφθεί από τον άλλον, εάν τον εγκαταλείψει και τον χωρίσει ο άλλος, θα δυσκολευτεί να ζήσει μια νέα ερωτική εμπειρία
με έναν άλλο άνθρωπο. Χρειάζεται χρόνος για να μπορέσει να ξαναερωτευθεί. Γιατί πρέπει πρώτα να θεραπευθεί το τραύμα, το πλήγωμα, διότι υπάρχει πόνος πολύς στην εμπειρία του χωρισμού. Και βέβαια δεν είναι μόνο η εμπειρία του χωρισμού, που καμιά φορά βιώνεται και ως προδοσία, αλλά και στις φιλίες μπορούμε να έχουμε ανάλογα βιώματα και εμπειρίες αρνητικές και να θεωρήσω ότι ο άλλος με πλήγωσε, με πούλησε, με πρόδωσε. Και βέβαια στις συνεργασίες ή στις προσπάθειες που κάνουμε για να βελτιώσουμε τη δουλειά μας, να βελτιώσουμε τις εργασιακές συνθήκες, εάν οι προσπάθειές μας αποτυγχάνουν, τότε πληγωνόμαστε και γινόμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Είναι δύσκολο να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε αυτό. Ας δείξουμε λοιπόν κατανόηση και στους άλλους και στον εαυτό μας και ας δώσουμε χρόνο και σε εμάς και στους άλλους, χρόνο κατανόησης, ενσυναίσθησης, αποδοχής, σεβασμού και αγάπης, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα βήματα που θα τα λέγαμε και βήματα ορίμανσης, αλλά και θεραπευτικά βήματα, ώστε να μπορέσουμε να πλησιάσουμε και πάλι τους άλλους ανθρώπους. Και αν δεν τους έχουμε ποτέ πλησιάσει, να τους πλησιάσουμε τώρα. Να δοκιμάσουμε τώρα να ζήσουμε και πάλι αυτή την εμπειρία της οικειότητας και της αγάπης. Γιατί αυτό είναι που πραγματικά μας ζωοποιεί και αυτό είναι που μας κάνει ανθρώπινους. Αλίμονο εάν ζούμε μακριά από την αγάπη. Είναι σαν να μην τρεφόμαστε, σαν να μην παίρνουμε οξυγόνο, σαν να μην πίνουμε νερό. Είναι απαραίτητο για την προσωπική μας ισορροπία, για τη βίωση της χαράς και για την εσωτερική αρμονία να μπορώ να ζω στον ορίζοντα της αγάπης.